επιστρέψει στην Αμερική, στο Σαλιέρι, στο Μαντέους. Τι συνέχεια? Ναι, σωστά. Δεν πιστεύω στην συνέπεια στις επιλογές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μου επιλογές. Δεν πιστεύω στη συνέπεια, πιστεύω στην τυχαιότητα. Γενικά εμένα οι επιλογές μου είναι ό,τι προκύψει. Αν τώρα σε αυτό το ό,τι προκύψει υπάρχει ασυνείδητα μια συνέχεια, αυτό είναι θέμα άλλων ερευνητών, όχι δικό μου. Και πώς ο Δημήτρη κάλεσε τον Χριστόφορο στο Αμαντέους? Το Αμαντέους το είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά χρόνια. Αν θέλεις, το είχα στο σιρτάρι του μυαλού μου. Πώς έχουν οι θεατρώνες σιρτάρι τους κάποια θεατρικά, εγώ στο μυαλό μου. Και νομίζω ότι ήρθε και χρονικά και ψυχικά η συγκυρία να το κάνουμε αυτό με τον Χριστόφορο. Του πρότεινα, δέχτηκε. Ο λόγος που πρότεινα στον Χριστόφορο είναι γιατί νομίζω ότι ο Χριστόφορος αναγωγικά έχει πάρα πολλά κοινά και έχει και πάρα πολλές διαφορές βεβαίως με το Μότσαρτ του Αμαντέους του Σάφερ, το οποίο θυμίζω ότι είναι μια μυθοπλασία, δεν είναι αληθινή ιστορία. Κοινά και διαφορές τα οποία εμένα με ερεθίζουν για να φτιάξω αυτήν την αναγωγή που λέγεται Μότσαρτ Σαλιέρι, παιγμένη από τον Παπακαλιάτη και Λιγνάδη ταυτόχρονα. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δουλεύεις με ένα συνάδελφο, επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι ακατόρθωτο, όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα, ποσόστοση στο πόσο δεν ξέρω να δώσω. Ξέρω ότι εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια υπερδιέγερση, ας το πούμε έτσι, δημιουργική. Από εκεί και πέρα, κοίταξε, οι δυσκολίες πάντα σε μένα είναι λιγότερες από τις επιθυμίες μου. Ποιες επιθυμίες θα ήθελες τώρα να σου εκπληρώσει ο Άγιος Βασίλης, μιας και οι μέρες το επιτρέπουν, για να εκπληρώσουμε μερικές? Ο Άγιος Βασίλης να επανεμφανιστεί, γιατί έχω καιρό να τον δω. Αυτό το πρώτο πράγμα που θα του ζητούσα. Το δεύτερο είναι, όσο στερεότυπο και να ακούγεται, ευτυχία στους δικούς μου ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο. Ευτυχία. Ούτε επιτυχία, ούτε αυτό που λέμε καλά να είμαστε τέτοια, να είμαστε ευτυχισμένοι. Μετά το τηλεοπτικό 4, στο θεατρικό Αμαντέους. Τη συνέχεια. Τι εξέλιξη, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό, παρόλο που πολλοί κόσμος έχει αυτή την απορία, αλλά το θεωρώ αναμενόμενο και πολύ λογικό για έναν ηθοποιό να μπορεί να είναι και στην τηλεόραση και στο θέατρο, αργότερα και στον κινηματογράφο. Μια φυσιολογική πορεία πραγμάτων ακολουθώ. Απλά διαφορετικές πίστες στο ίδιο παιχνίδι. Δεν είναι το ίδιο παιχνίδι, είναι διαφορετικές πίστες, είναι τρεις διαφορετικές πίστες, άμα θέλουμε να το θέσουμε έτσι, είναι η τηλεόραση, το θέατρο και ο κινηματογράφος. Είναι άλλοι κανόνες. Εσύ, Χριστόφορε, πώς και είπες ναι στον κόσμο του Μότσαρτ και στην πρόταση του Δημήτρη? Νομίζω ότι ήταν το πιο γρήγορο ναι που έχω πει στην καριέρα μου. Κράτησε περίπου 1,5-2 καφέδες του πολύ μέσα σε μία ώρα. Και ο λόγος που είπα ναι ήταν φυσικά όλο αυτό που μου παρουσίασε ο Δημήτρης Ολιγνάδης, όλο αυτό που είχε στο μυαλό του, ό,τι είχε φανταστεί σε σχέση με αυτή την παράσταση, που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και πόσο μάλλον για μένα στη φάση που βρίσκομαι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να δουλεύεις με ένα συνάδελφο, επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη, όπως είσαι και εσύ? Σε πρώτη φάση μπορεί να ακούγεται ότι είναι δύσκολο, όμως η σχέση μου και η συνεργασία μου με τον Λιγνάδη, το έργο αυτό, δεν είναι μόνο η σχέση ενός ηθοποιού σκηνοθέτη. Πολλές φορές ο ίδιος ο Δημήτρης ζητάει, επιμένει και στη δική μου άποψη σε κάποια πράγματα, και όχι μόνο τη δική μου και από την Ανάη Σκιάδη και από όλους για το πώς βλέπουμε το έργο. Οπότε νομίζω ότι έχει γίνει ένας πολύ καλός συνδυασμός, ένα πολύ σωστό timing και έχουν δέσει πολύ καλά οι χημίες και οι ρόλοι. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα για πρώτη φορά να έχω κάνει ένα βήμα πίσω και ο στόχος μου είναι να είμαι καλύτερος ηθοποιός στο Αμαντέους. Οπότε έχοντας ένα καλό σκηνοθέτη που έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, νομίζω ότι κερδισμένος είμαι. Για λίγες μέρες θα κάνετε διάλειμμα από τις πρόβες. Ναι. Κάνοντας κι εσείς τις διακοπές σας. Τις διακοπές μας. Τι θέλεις να σου φέρει η νέα χρονιά? Τι προσδοκάς να σου φέρει η νέα χρονιά? Τι θέλω να μου φέρει η νέα χρονιά? Περισσότερη ισορροπία. Σε όλους θα ήθελα να φέρει ποιότητα, που είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί από τη ζωή μας. Να μου πεις, έχουν χαθεί τόσα άλλα, δεν θα χαθεί ποιότητα?
αξιοπρέπεια, αντοχές, ψυχραιμία, λιγότερα νεύρα και γενικότερα αυτό που θα ήθελα, δεν ξέρω, νομίζω ότι ό,τι όλοι μας, να πέφτεις για ύπνο να κοιμάσαι και να όταν κλείνεις τα μάτια σου να είσαι ήρεμος.